μας και στην Ευρώπη και σε στερεότυπα τα οποία έχουν κανονίσει τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων. Αυτή είναι βασικά η αιτία είναι τόσο και είναι και θέμα ανισοτήτων. Τόσο εδρεωμένα αυτά που να περνάνε. Ναι, δυστυχώς είναι εδρεωμένα και σε περίοδο κρίσης αυτά εντείνονται. Εντείνονται όμως σε σχέσεις που ήδη υπάρχει μια κακοποίηση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό που λέτε, γιατί υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση, απλά θέλω να το προχωρήσουμε λίγο. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, εσείς μπορεί να τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, που δεν είναι τόσο πατριαρχικές κοινωνίες. Μητριαρχικές. Υπάρχουν περιοχές. Δεν υπάρχουν ματριαρχικές κοινωνίες. Αυτό είναι ένας μύθος. Εντάξει, υπάρχουν με ανδροκρατικές, πιο ανδροκρατικές κοινωνίες και υπάρχουν και κάποιες περιοχές που είναι πιο μητριαρχικές κοινωνίες. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Λείπουν. Έχετε από τα στατιστικά, γιατί υπάρχουν στατιστικά σε όλη αυτή την ιστορία για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Έχετε παρατηρήσει διαφοροποιήσεις στην ένταση ή στο πλήθος των φαινομένων βίας ανάμεσα σε αυτές τις δύο, για να δούμε αν όντως προέρχεται από μια τέτοια αντίληψη και από μια τέτοια αντίληψη βία. Ναι, διότι σε κοινωνίες που έχουν θεσμοθετήσει την ισότητα, όχι ότι εφαρμόζεται, έχουν θεσμοθετήσει την ισότητα, έχουμε λιγότερα κρούσματα από ότι οι κοινωνίες που ζουν ακόμα σε πατριαρχικές σχέσεις, ας πούμε. Έτσι, είναι κοινωνίες. Στην Ευρώπη είναι καλύτερη κατάσταση. Στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας είναι πολύ χειρότερη κατάσταση. Και αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο πολιτισμού, θεσμών που υπάρχουν και δικαιωμάτων για τις γυναίκες. Όταν τα δικαιώματα των γυναικών πλήττονται, έχουμε και περισσότερα φαινόμενα βίας. Γιατί σας είπα, εκεί είναι. Και από τα στοιχεία που έχουμε, παραδείγματος χάρη, ο ΙΕ έχει πει ότι οι ανθρωποκτονίες στις γυναίκες φτάνουν μέχρι και το 70%. Ενώ οι ανθρωποκτονίες στους άντρες είναι 4 με 7%. Αυτό δείχνει την έμφυλη ένταση της βίας, τον έμφυλο χαρακτηρισμό. Τα στοιχεία όμως και στην Ευρώπη είναι μεγάλα. Μία στις τρεις γυναίκες μπορεί να κακοποιηθεί, να δεχτεί τη σεξουαλική κακοποίηση. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια γυναίκες που έχουν θανατωθεί από έμφυλη βία. Μιλάτε για την Ευρώπη τώρα. Μιλάτε για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη μιλάω τώρα. Εξηγήστε τον όρο για τον κόσμο έμφυλη βία. Πώς ορίζεται? Η έμφυλη βία είναι κακοποίηση του άντρα απέναντι στη γυναίκα. Με κριτήριο το φύλο, έτσι. Με κριτήριο το φύλο, ναι. Και έχει να κάνει με τα στερεότυπα που υπάρχουν δυστυχώς στην κοινωνία. Με το φύλο ή με το κριτήριο ότι είναι, αν θέλετε, και σωματικά πιο αδύναμη η γυναίκα. Άρα μπορεί αυτό το μένος ενδεχομένως να διοχετεύεται στην οικογένεια και στη σύζυγο. Η βία έχει πολλές μορφές. Είναι η οικονομική βία, είναι η ψυχολογική βία, είναι η σεξιστική παρενόχληση που τη συναντάμε πάρα πολύ σε χώρους εργασιακούς. Και φτάνουμε στην κακοποίηση. Να πάμε και στην ψυχολόγο της συντροφιάς μας. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για μια κοπέλα, για μια γυναίκα να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα ή ενδεχομένως στον αριθμό αυτό των 15.900 και να καταγγείλει ένα περιστατικό βίας. Πόσο εύκολο είναι, γιατί διαβάζουμε περιστατικά. Θα σας πω. Να σας πω λίγο το δίκτυο. Είναι η γραμμή, είναι τα συμβουλευτικά κέντρα που πάει μια γυναίκα και της παρέχουν συμβουλευτική, ψυχολογική, κοινωνική, νομική και εργασιακή. Τελευταία θα έχουμε βάλει. Και επίσης είναι και 21 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών που έχουν κακοποιηθεί. Σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν. Ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι σε όλη την Ελλάδα και ανήκουν στους Δήμους. Το ένα συμβουλευτικό κέντρο ανήκει στη Γενική Γραμματεία. Εμείς έχουμε την επίβλεψη και το συντονισμό όλων αυτών των δομών. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να ξέρει μια γυναίκα ότι υπάρχουν αυτές οι δομές. Και εμείς κάνουμε προσπάθειες και εσείς από τη μεριά σας, γι' αυτό έχουμε βγάλει και το σποτάκι, να γίνουν γνωστές αυτές οι δομές στις γυναίκες που παρέχουν αυτές, σας είπα, τις συμβουλές με πλήρη εχεμήθεια. Δωρεάν συμβουλές και με πλήρη εχεμήθεια. Μια γυναίκα λοιπόν πώς πρέπει να ξεκινήσει? Θα πάρει τη γραμμή SOS. Εκεί θα έχει τον αντίστοιχο. Το αντίστοιχο στέλεχος της γραμμής που θα την παραπέψει ανάλογα με το πρόβλημα που έχει. Μπορεί μια γυναίκα να ζητάει ψυχολογική στήριξη. Μπορεί μια γυναίκα να ζητάει νομική στήριξη. Και οι ίδιοι που είναι οι εργαζόμενοι που είναι στη γραμμή SOS μπορεί να παρέχουν τις πληροφορίες, αλλά μέσα από εκεί μπορεί να την παραπέψουν στο συμβουλευτικό κέντρο που είναι κοντά στην περιοχή της. Πρέπει επώνυμα να το κάνει αυτό.
Γιατί μερικές φορές μπορεί και ανώνυμα, αλλά και επώνυμα θα το κάνει και θα υπάρχει πλήρη αχαιμήθεια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα στοιχεία να φύγουν προς τα έξω. Είναι απόλυτα και τα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι και η υπηρεσία που... που επιβλέπει αυτές τις δομές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στις περιπτώσεις, γιατί το θίξαμε, αλλά δεν το νομίζω ακροθυγώς το θίξαμε, στις περιπτώσεις που μια γυναίκα, λυπάμαι που το λέω, με πολλά εισαγωγικά θα το πω, έχει εξοικειωθεί με τη βία. Είναι γνώριμη στην οικογένεια η βία. Και όχι μόνο αυτή που υφίσταται, αλλά και αυτή που υφίσταται το παιδί της και γενικότερα. Πώς μπορούμε αυτή την κοπέλα να τη βοηθήσουμε? Και δεν αντιδρά. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ή αντιδρά. Ή δεν γνωρίζει ότι αυτό που συμβαίνει είναι βία. Θεωρεί ότι. Αν υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Αυτό ναι, υπάρχουν. Ακόμα υπάρχουν. Που δεν αναγνωρίζει ότι αυτό. Δηλαδή η συνεχόμενη ζήλια. Το ότι δεν την αφήνει ο άντρας να πάει να δουλέψει. Το ότι την παρακολουθεί. Ωραία, δεν την αφήνει. Για πέστε τα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Θα σας τα πει και η ψυχολόγος. Είναι συμπτώματα που δεν τα καταλαβαίνει εύκολα μια γυναίκα. Κυρίως η νέα κοπέλα. Θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό. Επίσης πολλές κοπέλες, επειδή έχουν κακοποιηθεί ή βλέπουν την κακοποίηση στη μάνα από τον πατέρα, θεωρούν ότι είναι και κάτι φυσιολογικό, δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν και εμείς κάνουμε και πολλές δράσεις και ημερίδες και εδώ εσείς μπορείτε να κάνετε και κατάλληλες εκπομπές που να τα εξηγείτε συνέχεια αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να γνωρίζει η γυναίκα ότι αυτό που τη συμβαίνει Ωραία. Είναι... Κυρία Καλωσούσα, τι είναι βία λοιπόν, ποιες είναι οι μορφές, οι πιο